passenger. And a ride, and a ride, a ride. Άφησα τον Ζάχο και πήγα στο Γιάννη Κιάννα. Ναι, για πες μας λοιπόν. Πού πάει ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τον Κιάννα ρε. Ποιος είναι αυτός ο μπούστιτα του σκύλος. Ε, Μαρία. Ποιος είναι ο μπούστιτα του σκύλος. Όλο φεύγει. Μαζέψαμε τα πράγματα και ξεκινήσαμε για την Χαλκιδική. Θα πηγαίναμε στο δεύτερο πόδι, στο Μαρμαρά και συγκεκριμένα στο μοναδικό στο είδος του Πόρτο Καράζ. I walked home the other day. And so your face. Φτάσαμε στο Πόρτο Καράζ. Είμαστε στη Σιθωνία, εδώ στη Χαλκιδική. Είμαστε ακριβώς στη Μαρίνα στο Πόρτο Καράζ, που είναι εκπληκτικό. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι πάνω σε ένα καράβι και βεβαίως αυτό συντελούν δύο πράγματα. Καταρχήν η αρχιτεκτονική του Πόρτο Καράζ, η οποία είναι all time classic, είναι πραγματικά λες και είσαι σε ένα καράβι. Το Πόρτο Καράζ χτίστηκε τη δεκαετία του 1970 από τον εφοπλιστή Ιωάννη Καρά. Και κατά δεύτερον είναι ότι ακριβώς μπροστά μας είναι η Μαρίνα. Και τα καραβάκια που μπαινοβγαίνουν τέτοια ώρα και είναι πραγματικά μαγεία. Με απίστευτα καλή μουσική. Το Πόρτο Καράζ απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Το συγκρότημα περιλαμβάνει ξενοδοχεία, στην υγειά του μάνατζερ σε αυτό το ξενοδοχείο. Το οποίο είναι, με ενημερώνω το κοντρόλ ότι αυτό το ξενοδοχείο είναι το... Σιθωνία! Τι ωραία που τα λέει αυτό το παιδί στο κοντρόλ. Αλλά και τη μεγαλύτερη ιδιωτική μαρίνα στη Βόρεια Ελλάδα. Και έχω να σας πω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια. Ένας επίγειος παράδεισος εδώ, στην Ελλάδα. Στην Χαλκιδική είμαστε. Μεταξύ άλλων εδώ μπορείς να συναντήσεις γήπεδα γκολφ, καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, υπασίας, αλλά κυρίως για τα κορίτσια το μεγαλύτερο κέντρο σπα και θαλασσοθεραπείας της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μιλάμε ότι η θάλασσα μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο. Δείτε. Κάπου εκεί μέσα βρίσκεται και το κομμωτήριο του Κιάννα, ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε στο Πόρτο Καράζ. Έχω τον Γιάννη όμως, ο οποίος προσφέρει... Λοιπόν, κάνε ένα δώρο, τώρα μιας και είμαστε εδώ στο Πόρτο Καράζ. Θέλω σε όλα τα κομμωτήρια με τα προϊόντα Κιάννα, σε όλη την Ελλάδα, πού είστε? Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όποιοι κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, Φάτσαμπουκ, Κώστας Μάντζιος, και πείτε θέλω, γράψτε τη λέξη Κιάννα, κάπα, ύψιλον, αλφα, νι αλφα, κατά πάμε από εδώ. Θα κερδίσετε δωρεάν χτένισμα, κούρεμα, σε οποιοδήποτε κομμωτήριο βρίσκεται στην περιοχή σας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που άλλο είμαστε. Κίνα, Κίνα. Κάνοντας like
στη σελίδα μας στο Facebook, Φάτσαμπουκ Κώστας Μάτζιος, κερδίζετε και ένα ολόκληρο σετ με καλοκαιρινή περιποίηση από τα προϊόντα Kiana. Φάτσαμπουκ Kiana γράψτε. Τώρα πάμε να ταινιστούμε και όχι μόνο. Τι ακριβώς γίνεται εδώ, Τζον? Εδώ μ' αρέσει που είσαι σοβαρός. Το κομμωτήριο το οποίο χρησιμοποιεί και προϊόντα Kiana στο Πορτοκαράς. Ναι. Και μπορούμε να κάνουμε χτενίσματα, κουρέματα, βαφές μαλλιών οπωσδήποτε για να περιποιούν τα μαλλιά μας. Και η κοπέλα μου στέλνει μια βαφή. Ναι. Για να δούμε. Τι να φτιάξεις? Καμαλάκια. Εσύ είσαι ακόμα εδώ? Ρε εσύ Γιάννη, αλλού σε ψάχνουμε, αλλού σε βρίσκουμε ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, ήρθα να κάνω το μαλλί της Μαρίας από πίσω. Το μαλλί της Μαρίας, το δικό μου το μαλλί θα το κάνεις? Καλά, εδώ έχεις γράψει ιστορία φίλε, έτσι. Ένα σετ προϊόντων περιποίησης. Αρκεί να κάνετε φάτσα από Κώστας Μάτζιος, like και τη λέξη Kiana. Σετ περιποίησης, δηλαδή λακ. Λακ μάσκα σαμπουάν. Ναι. Και μία πεζέτα θαλάσσης. Όσοι το κάνετε, τα στέλνουμε έτσι και τα έξω αντριβωμένα μεταφορικά. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Ο Γιάννης Βασιλιάδης, γνωστός και ως Kiana, δημιούργησε μαζί με άλλους 5 επαγγελματίες του χώρου την εταιρεία Kiana. Το 2006, μια εταιρεία επαγγελματικών προϊόντων κομμωτηρίου. Η Μαρία από την παραγωγή αφέθηκε στα χέρια της Ζιζέλ από την εταιρεία Kiana. Μιας και αυτές τις μέρες, με τη θάλασσα και το αλάτι, τα μαλλιά μας θέλουν ιδιαίτερη περιποίηση. Εμείς δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε την ομορφιά αυτού του κομμωτηρίου, μιας και βρισκόμαστε στη Μαρίνα, εδώ, στο Πόρτο Καράζ. Αν θέλετε κι εσείς να έχετε μια τέτοια περιποίηση από τα μοναδικά προϊόντα Kiana, κάντε like τώρα στη σελίδα μας στο Facebook, Φάτσαμπουκ Κώστας Μάντζιος, και γράψτε τη λέξη Kiana. Αφού χτενίστηκαν τα κορίτσια, πήγαμε να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Είναι η πρώτη μας νύχτα στο Πόρτο Καράς και ξαφνικά με ενημερώνω το κοντρόλ εκεί που θα ήμουν με μια κοπέλα μόνος μου. Κοιτάξτε τη σκαϊμίτη ρε παιδιά. Ο Γιάννης και όλη η κομπανία, δηλαδή όλος ο κόσμος είναι εδώ. Ζωνάρα τι κάνεις? Κάθομαι ηλιοβασίλεμα. Θα το δείτε σε λίγο. Τώρα ξεκινάει μια ταινία εδώ μπροστά. Απίστευτη. Τζον, καλά είσαι? Ένα από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα το βρίσκεται εδώ, στην Σιθωνία, στην Χαλκιδική. Εγώ λέω να βρούμε όλοι από μια ξαπλώστρα, να κάτσουμε και να απολαύσουμε αυτό που πραγματικά δεν περιγράφεται με λόγια, έτσι. Το απόλυτο ηλιοβασίλεμα. Αλλά ναι, πρώτα να απολαύσουμε αυτό το ηλιοβασίλεμα. Ναι. Γιατί έτυχε τώρα να βρεθούμε εδώ μετά από πολλά χρόνια, αγαπητέ φίλε Κώστα. Α, αυτά είναι. Και θαυμάζω πάρα πολύ τη δουλειά σου, αλλά πάρα πολλά θαυμάζω και το τοπίο που βλέπουμε εδώ. Εδώ, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα μπροστά, έτσι. Είναι το κλάμα της αρκούδας. Ο Γιάννης Γρισπάνης, που βλέπετε, είναι ένας πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από την ΕΡΤ. Μας βοηθούσε στα σημερινά μας γυρίσματα. Come,
φάτσα μπουκόμος, ό,τι ζούμε εμείς, το ζείτε κι εσείς. Κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook, Φάτσαμπουκ Κώστας Μάτσιος, πέρα από το σετ περιποίησης μαλλιών από την εταιρεία Kiana, μπορείτε να κερδίσετε και ένα διήμερο στο Πόρτο Καράς, στο νέο Μαρμαρά, Χαλκιδική. Κοιτάξτε τώρα που σας έφερα, ρε Φατσαμπουκάκια. Δηλαδή, ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα τα οποία μπορείς να συναντήσεις στην Ελλάδα είναι εδώ στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Απέναντι είναι ο Μαρμαράς, εδώ είναι το Πόρτο Καράς. Τέλεια. Τέλεια. Με αυτές τις εικόνες, σας αφήνουμε και πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη Χαλκιδική. Φάτσαμπουκ με τον Κώστα Μάντζιο.